Απεριόριστη η θλίψη στο Αίγιο για το χαμό του 17χρονου Βασίλη Καλατζή, μαθητή του πρώτου επαλυγίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε τροχαίο, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ στη Παλαιά Εθνική Οδό, έξω από το Αίγιο, κοντά στο κόμβο που οδηγεί στην Εβώ. Ο 17χρονος Βασίλης ζούσε με την οικογένειά του στα Σταφυδάλωνα και ήταν μοναχογιός. Η γειτονιά του θρυνεί, με την οικογένεια και τους φίλους του να μην μπορούν να πιστέψουν αυτό το μεγάλο κακό. Η κηδεία του νεαρού θα τελεστεί το μεσημέρι από τον ιερό ναό Αγίου Αλεξίου στα Φιδαλώνων Αιγίου, ενώ η σωρός του θα βρίσκεται στο σπίτι της οικογένειας από νωρίς το πρωί σήμερα. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 17χρονος επέμβαινε στο μηχανάκι του και ξαφνικά ένα φορτηγάκι που οδηγούσε ένας 20χρονος πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κάνοντας αντικανονική προσπέραση και έπεσε πάνω του με σφοδρότητα διαλύοντας το δίκυκλο. Ο 17χρονος άφησε επιτόπου την τελευταία του πνοή, ενώ ο 20χρονος συνελήφθη και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Αιγίου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξαμελίας. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το αναπάντεχο κακό. Κανείς από τους στενούς συγγενείς του παιδιού δεν μπορεί να συνέλθει από το χτύπημα της μοίρας.